Λαζάρο. Μάλιστα. Τι κάναμε χτες? Καλά. Σχολάσαμε και πήγα σπίτι μου, γιόρταζε η αδερφή μου. Δεν τη χαίρεσαι. Τι κάναμε στο μάθημα? Α, κάναμε για το μαθητή του Σοκράτη, τον Πλούτονα. Ναι. Με τη λίτσα πατέρα έκανες για τον Πλούτονα, με μένα έκανες για τον Πλάτωνα. Άνοιξε το βιβλίο σου, Περικλώρης Επιτάφιος, σελίδα 32 και μετάφρασε. Παντίδου, Μπαμπαλή, Κονταρή, Ζωητός και Υφαντή, έξω. Τώρα. Μην αργείτε, μην αργείτε. Είπαμε έξω, έξω. Σαν καλύτερα να είμαι τώρα. Λοιπόν, μετάφρασε εσύ. Το αρχαίο κείμενο? Όχι, το νέο. Το νέο υποτίθεται το ξέρουμε και χωρίς μετάφραση. Άντε μήπως γελάσει το χιλάκι μας σήμερα. Άρξομαι δε από των προγόνων. Θα αρχίσω πρώτα από τους προγόνους. Άμα έκανες τόση ώρα γι' αυτό, σκέψου τι θα γίνει παρακάτω. Έλα, άντε, συνέχισε, συνέχισε. Να γελάσουμε θέλουμε. Δίκαιον γάρα αυτής και πρέπον δε άμα εν τότε όδε την τιμή ταύτην της μνήμης δίδωστε. Εδώ λέει ότι ταύτην την τιμή δίδωστε της μνήμης άμα εν τότε όδε και πρέπον γάρ δίκαιον αυτής δε. Δεν είπαμε να ανακατέψεις τη φράση, να τη μεταφράσεις είπαμε. Μισό λεπτό να συγκεντρωθώ, κυρία. Ερημίδης, μέχρι να συγκεντρωθεί ο Λαζάρου, βγες έξω σιγά-σιγά. Πολύ ντραμς παίζει σήμερα. Άντε, μπράβο. Γιατί είναι δίκαιο και σωστό να τιμήσουμε με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη τους. Για συνέχισε. Διότι σε αυτούς χρωστάει την ελευθερία τους αυτός ο τόπος. Λαζάρου, έχεις κολλάκι. Όχι, κυρία, τα ξέρω. Απλά είναι η πρώτη φορά που μεταφράζω τρεις προτάσεις τη συνέχεια και νομίζω ότι ζαλίζομαι. Τι έπαθες? Τίποτα. Είναι από τη συγκίνηση. Και εσύ, Λαζάρου, δεν αντέχω άλλη συγκίνηση για σήμερα. Κανόνισε. Όλα καλά μέχρι που μπήκες εσύ. Κι αυτό το τώρα που σε γεια, χαμπαριά. Λαζάρου, μήπως μπορείς να πας να μου πάρεις κάτι γιατί κόπηκα? Απ' το στυλ. Απ' το σοκ. Οκ. Πάρε αυτό. Να πάω να πάρεις πατατάκια. Δύο σακουλίτσες. Μία για σένα, μία για το ζωάκι σου. Ποιο ζωάκι? Αυτό που έχεις στην πλάτη σου. Τι ντύθηκες, Λαζάρου? Άλλαξα στυλ. Και τρίχωμα επίσης. Πέρασε έξω. Πέρασε έξω την όρεξή σου είχαμε. Και όπως τα φέρνεις πέρα από το γραφείο του Λυκειάρχη, να σου δώσει μία μέρα από πολύ να πας σπίτι σου να ηρεμήσεις. Άντε γεια, άντε γεια, άντε γεια. Έλα εδώ, έλα εδώ, κλείς την πόρτα. Άντε γεια. Στα γραπτά σας, κύριε. Μπήκε μια μίγα στην τάξη. Θα σε πάρω εγώ πάλι. Τι χαμπάρια? Λαζάρου. Yes. Yes. Καλησπέρα. Δώσαμε. Αλήθεια και για σένα. Να δεις που θα βρεθεί κάποιος που θα σου αλλάξει όλη τη ζωή. Το πιστεύω αυτό που το λέω. Αλήθεια. Για όλους τους ανθρώπους υπάρχει κάποιος. Υπάρχει και για σένα. Κάποιος κάπου σ' αγαπάει. Ο ήλιος βγαίνει μες στα μάτια σου. Λάμπουν στα μάτια σου τα αστέρια. Και μες στα χέρια σου τα χέρια μου δυο τρομαγμένα περιστέρια. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Η αγάπη αυτή με πεθαίνει. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
η αγάπη αυτή μ' ανασταίνει. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Θα διαπιστώσετε ότι η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική. Και προβλέπω να γίνει χειρότερη. Τι θες εδώ, Λαζάρου? Σας έφερα αυτό. Τι είναι αυτό? Είναι σημείωμα από το Λυκειάρχη που λέει ότι έχω πολύ ωραία φωνή και συνιστά να μπω στη χοροδία. Τι έκανε, λέει, για άνοιξέ το. Δεν μου λες, Λαζάρου, παιδί μου. Τι πήγες και είπες στο Λυκειάρχη? Τίποτα, κυρία. Απλά πέρασα οντισιόν και από αυτόν, ενθουσιάστηκε και με έβαλε στη χοροδία. Λαζάρου! Να κάτσω. Έχει χάρη που δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Κάτσε, αλλά δεν θα βγάλεις τσιούδια. Δεν μου λες, Λαζάρου, γιατί τραγούδι είπες στο Λυκειάρχη? Ο ήλιος βγαίνει μες στα μάτια σου. Όχι, είπα το ντουέτο με την Κοκκίνου και τον Νίνο. Και ποιος έκανε τον Νίνο? Τελευταία πρόβα. Είσαστε έτοιμοι, δεν θέλω να αγχώνεστε, όλα θα πάνε καλά. Ο Λαζάρου πού είναι, δεν ήρθε σήμερα? Εδώ ήταν την προηγούμενη ώρα. Να τον περιμένουμε τότε. Θέλω να προσέξετε. Τι είναι αυτό? Φίλες. Ποιος βάζει τραγούδι? Για μια Κατερίνα τα βάζουμε. Έχει γούστο. Αυτό ακούγεται σε όλο το σχολείο? Κρασάς έξω. Γιατί? Να πας να βρεις τον Λαζάρου αμέσως! Μάλιστα, κυρία! Γιατί δεν βάζουν οι Μαριά τα πιέριδι το καινούριο? Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Η αγάπη αυτή με πεθαίνει. Τι είναι αυτό? Εγώ δεν το ξέρω. Εγώ το ξέρω. Μαριάτα δεν είναι. Λαζάρου είναι. Τον τελευταίο του δίσκο. Τι κάνεις εδώ, Λαζάρου? Λυκειάρχης. Τραγουδάω, κύριε Λυκειάρχα. Έχεις τρελαθεί, παιδί μου? Τι το πέρα στο γραφείο μου, στούντιο? Κύριε Λυκειάρχα. Τι έπαθες? Την αγαπώ, την αγαπώ, την αγαπώ. Ποια? Μην το πεις, μην το πεις. Θα βάλω ένα τελευταίο. Να με γι' αυτό σας λέω, ναι, θυμήθηκα. Ανοίξτε, κυρία! Ανοίξτε! Τι γίνεται? Τι είναι, σεισμός? Κάποιος είναι απ' έξω. Και τι θέλει? Ανοίξτε μου! Να ανοίξω? Τι φασαρία είναι αυτή? Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Ποιος? Ανοίξτε μου, κυρία Τόγκα! Ο Λαζάρου! Σας αγαπώ! Μας αγαπάει. Δεν λέει εσένα, βρε. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα ξυπνήσει όλη τη γειτονιά. Ανοίγω. Σας αγαπώ. Σας αγαπώ. Και θέλω να σας παντρευτώ. Και στεριώ. Αν δεν μου δώσετε την κόρη σας, θα σκοτωθώ. Εμένα λέει και στεριώ. Ναι. Ποιος είναι, πουλάκι μου, και στεριώς? Ο παππούς μου που πέθανε. Τι ξυλογουσούζικο άντρα καθώς. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είσαι με τα καλά σου, Λαζάρου. Τι θες εδώ πέρα? Καταρχήν αυτό δεν έχει διάβασμα για αύριο? Πώς γυρνάει και μπεκροπίνει βραδιάτικα? Καλά σου λέει. Και έτσι και να τραγουδήσεις αύριο στη γιορτή. Α, παπά, πήγαινε σπίτι, θα κλείσει και φωνούλα. Δεν με νοιάζει. Έτσι κι αλλιώς τα πάω στη μαμά μου. Στη μαμά σου? Και τι είπε? Έπεσε με στη σούπα, κόντεψε να φύγει. Τι σου είπε? Όχι. Τι είπα, ότι αγαπώ την κυρία. Λαζάρου, θα σου δώσω πενθήμερη! Εκδρομή! Αποβολή! Έρχεται εδώ πέρα, χτυπάς τις πόρτες νυχτιάτικα, βάζεις τραγούδια στο σχολείο, ακούει όλο το Λύκειο, ως πού μπορεί να φτάσει πια! Ως το τέρμα! Τι είναι αυτό? Θα σας σκοτώσω. Ή θα σας σκοτώσω ή θα σκοτωθώ! Όλους? Όχι! Την κυρία Τόγκα! Να μιλάς στον Ενικό τότε, γιατί μπερδευόμαστε! Δεν γίνεται! Παναγιά μου! Δεν θα πάτε πουθενά! Λαζάρου! Σε κάτω το πλό. Ακίνητη είπα! Ψηλά τα χέρια!
Αν δεν δεχτείτε να με παντρευτείτε θα τα πω όλα. Για το δελτίο, για τα λεφτά, για τα πάντα. Λαζάρου. Έλα στα συγκαλά σου. Έχεις κύριε Μελιτζανή. Να το ξέρετε. Αν δεν πείτε το ναι, θα τα πω όλα. Τώρα αυτή τη στιγμή θα βγω στη γειτονιά και θα φωνάζω. Μάλλον όχι. Θα σκοτωθώ. Αίμα από τα αυτή του. Πονάς! Γιατί, γιατί. Έρε κόλλημα. Δεν θες να βγάλεις τα γυαλιά σου? Όχι. Βγάλε τα βρε αγόρι μου. Να δούμε τα ματάκια στα όμορφα. Ας το καλύτερα ξαναβάλτε. Έκλαιγες, ε? Ναι. Γιατί? Δεν ξέρετε. Επειδή ξέρουμε, γι' αυτό σε φέραμε εδώ. Επειδή φοβάστε πως μιλήσω, γι' αυτό με φέρατε. Α, όχι, δεν έχεις δίκιο. Την αγαπάς ακόμα, ε? Καλά κοντζάμ σφαίρα έφαγες για χάρη της. Δεν σου πέρασε. Έξω είναι αυτό το παιδάκι που είχε έρθει με το όπλο. Ναι. Που του κάνετε ιδιαίτερο. Τώρα το κάνουν η κυρία Σούλα με την κυρία Μπία. Και γιατί δεν κάνουμε μαζί? Αυτός κάνει άλλα μαθήματα. Ναι. Το έχουμε κάνει εδώ φροντιστήριο. Στην κουζίνα, στο σαλόνι, τώρα που θα ανοίξει και ο καιρός, θα βγούμε στην ταράτσα. Καταρχήν, έχετε μεγάλη διαφορά ηλικίας. Πόσο είναι η κυρία Τόγκα? Έλατε, δεν λέει. Εγώ είμαι 23. Να τα εκατοστήσεις. Έχετε πάντως. Τι θα πούν οι φίλοι σου? Δεν έχω και πολλούς. Και αν πρέπει για χάρη της να σου παρατήσω, θα το κάνω. Και πού θα πηγαίνετε? Εσύ θα θες να πας σε κλαπ, εκείνη θα θέλει να πάει στο Μέγαρο. Θα πηγαίνουμε εκεί που θέλει να πάμε αυτή, αρκεί να είμαι μαζί της. Ναι, αλλά τι θα γίνεται στο σχολείο? Εσύ θα είσαι στο δρανείο, εκείνη θα είναι στην έδρα. Ε, τι θέλεις τώρα, να χάσει και τη δουλειά της? Θα φύγω εγώ από το σχολείο, αν είναι να σταθώ εμπόδιο στην καριέρα της. Δεν θα φύγει αυτή. Και πού θα πας? Θα δουλέψω. Θα δουλέψω για να μην της λείψει τίποτα. Ένα τέτοιον άντρα θα ήθελα κι εγώ. Τώρα τα λες αυτά. Σε 5 χρόνια θα λες άλλα. Τα ίδια θα λέω και σε 5 χρόνια. Από τα 16 μου που πρωτομπήκε στην τάξη, αυτήν αγάπησα. Περάσαν 7 χρόνια και δεν άλλαξε τίποτα. Γιατί να αλλάξει σε 5? Μήπως να μιλήσουμε στην άλλη? Και αν δεν ταιριάζεται στο ζώδιο, ξέρεις τώρα. Η κυρία Κέτ είναι λιοντάρι. Τα λιοντάρια δεν ταιριάζουμε όποιο και όποιο. Εσύ τι ζώδιο είσαι? Τοξότης. Ταιριάζουν. Όλος με φρακί. Δεν μου λες, αγάπη μου. Τι οροσκόπο έχεις? Η κυρία Τόγκα τι έχει? Όχι, εσύ θα μου πεις πρώτα, γιατί μπορεί να μου πεις ψέματα. Υδροχό. Η άλλη τι έχει? Δίδυμο. Ταιριάζουν. Δεν μου λες και κάτι άλλο? Σελήνη, πού έχεις? Στο ζυγό. Τι? Η άλλη την έχει στο κρυό. Και? Τι και? Αν είσαι λιοντάρι με οροσκόπο δίδυμο και σελήνη στον κρυό και συναντήσεις το ξώτη με οροσκόπο υδροχό και σελήνη στο ζυγό, τι? Παντρεύεστε! Αν δεν με πιστεύω. Κόμμα λοιπόν των φιλελευθέρων, μετά την αναχώρηση του Βενιζέλου στο εξωτερικό, διασπάται. Η κυβέρνηση τώρα του Αλέξανδρου Παπαναστασίου... Τι να έχω πάλι! Αγάπη μου! Σταμάτησε. Λαζάρου, τι είπες? Συγγνώμη, κυρία μου, ξέφυγε. Κυρία! Ναι. Γιατί κάθεστε κάτω από την πόρτα? Εδώ με βάλανε. Και γιατί σας είπε ο Λαζάρου αγάπη του?
Έλατε. Γιατί τρόμαξα. Ναι. Και δεν ήξερα τι έλεγα. Προφανώς. Για καλό και για κακό τώρα. Βγείτε όλοι έξω. Είσαι με τα καλά σου. Δεν το ήθελα, κυρία. Απλώς φοβήθηκα μήπως πάθετε κάτι. Από σένα θα πάθω. Και γιατί με έβαλες κατά την πόρτα, για να έχουμε καλό feng shui. Για να είστε ασφαλείς. Λοιπόν, πήγαινε σε παρακαλώ τώρα έξω. Και άλλη φορά να μην επαναληφθεί το σημερινό. Ποιο σεισμός. Ο σεισμός θα επαναληφθεί. Το αγάπη μου να μην επαναληφθεί. Αυτό που έχεις μέσα στο μυαλό σου, τελευταία φορά που σου το λέω, να το βγάλεις. Το κατάλαβες. Μάλιστα. Ξέχασέ το. Βγάλ' το από το κεφάλι σου. Μ' ακούς. Ναι. Πήγαινε έξω τώρα. Εσείς θα μείνετε μέσα. Ό,τι θέλω θα κάνω. Δεν είναι δυνατόν. Όλα αυτά τα χρόνια ένας δεύτερος άνθρωπος ζούσε μέσα στο σώμα μου και μοιραζόταν την καρδιά μου, το μυαλό μου, το αίμα μου. Και αυτός ο άλλος άνθρωπος ήταν ο παρανοϊκός εμπριστής που κυνηγούσα τόσα χρόνια. Γιατί ο παρανοϊκός εμπριστής είμαι εγώ. Τι να κάνω, να τσουγκρίσω με τον εαυτό μου. Τι άλλο θα ακούσω, Θεέ μου. Έμετε, κυρία Μία, παντού έμετε. Είναι και αυτό μέσα στο κείμενο. Όχι βέβαια, στοπ. Παντρεύεται, κυρία Μία, παντρεύεται. Ασημάκη, εσύ είσαι, τι έπαθες. Πώς μπήκες έτσι μέσα, παιδάκι μου, μας χαλάς στη σκηνή. Άστον, δεν πειράζει. Ποιος παντρεύεται. Η κυρία του, κύριο Κατσίκη. Αμάν. Δεν το έκανα. Μου είπε πως έπρεπε να χαρώ και όχι να αντιδράσω έτσι όπως αντέδρασα. Γιατί τι έκανες. Έβαλα τα κλάματα και της είπα ότι δεν θα ξαναπάω στο σχολείο. Την αγαπάς, ε. Πάρα πολύ. Το ξέρω ότι δεν είναι λογικό, αλλά... Είναι καιρός. Τι κάνεις, Λαζάρου. Καλά. Διάβασες εσύ για το διαγώνισμα. Ποιο διαγώνισμα. Στα νέα. Α, στα νέα. Όχι, δεν διάβασα. Γιατί λέω να μην γράψω. Γιατί. Φεύγω. Πού πας. Φεύγω από το σχολείο. Τα παρατάω. Δεν έχω κανένα λόγο να βρίσκομαι εδώ. Και το πολιτήριό σου. Δεν μου χρειάζεται. Θα βρω μια δουλειά. Και κακώς ήρθα. Έτσι κι αλλιώς. Πισωγύρισμα ήταν. Πισωγύρισμα. Πισωγύρισμα. Δεν ξέρετε τι είναι. Όταν κάποιος γυρίζει πίσω σε κάτι που έχει τελειώσει μόνο και μόνο επειδή φοβάται να προχωρήσει μπροστά. Λαζάρου, τι λες. Διαλέξατε έναν άνθρωπο που στο παρελθόν σας έκανε δυστυχισμένη μόνο και μόνο επειδή ταιριάζαν οι ηλικίες σας. Και γιατί φοβόσασταν να προχωρήσετε στη ζωή σας. Λαζάρου, πάψε. Και αυτό που δεν καταλάβατε ήταν ότι το μόνο πράγμα που χρειαζόσασταν για να προχωρήσετε στη ζωή σας ήταν η αγάπη. Αλλά εσείς δεν θελήσατε να τη δεχτείτε. Δεν πειράζει. Πού πας. Στην τσαπέτα καμιά φορά δεν πάω. Δεν θα πήγαινα πουθενά μόνο και μόνο για να βολευτώ ή για να μην είμαι μόνος μου. Αυτό το αφήνω σε εσάς. Αντίο. Πήγα με την κυρία Μπία σε μια υπνοτίστρια και με έστειλε πολλά χρόνια πίσω. Και ήμουνα ένας υπότης, ερωτευμένος με μια βασίλισσα. Και ήταν και μεγαλύτερη μου. Φοβερό! Και σε ένα πόλεμο, όταν μπήκαν τα ξένα στρατεύματα στο παλάτι, πάνω που κάποιος πήγε να σκοτώσει τη βασίλισσα με το ξύπος του, εγώ μπήκα στη μέση. Και έχασα τη ζωή μου για χάρη. Σταματήστε! Τι! Σταμάτα να κατέβω! Πού θα πας! Στην κυρία! Γιατί! Μαζί μας θα πεις! Μανά! Τσιμουδιά! Ξέρω εγώ! Κανείς σας δεν μπορεί να με καταλάβει! Σταμάτα! Σταμάτα είπα!
to say the least, but a little scared, neither one prepared. Beauty and the Beast, heaven just the same. Όχι, μη, αχ, μην πεθάνει, Θεέ μου, μην τον αφήσεις να πεθάνει. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Μην πεθάνεις. Όχι έτσι, όχι έτσι. Τι πρέπει να κάνω? Τι θέλεις να κάνω? Τι θέλεις?